Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνάω, Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε λίγο διαφορετικό eBay unboxing, μιας και που πήρα την mirrorless της Xiaomi. Ήθελα να δοκιμάσω πια λίγο στα όρθια, ένα eBay στα όρθια, αδερφέ. Να δούμε αν είναι καλό, αν αξίζει ή όχι. Σήμερα θα ανοίξω αρκετούτσικα πακετάκια και κυρίως ήθελα να το κάνω και γιατί κάποια από αυτά είναι λίγο μεγάλα. Οπότε ίσως να είναι πιο όμορφο να σας τα δείξω από μακριά να τα δείτε. Πίσω βλέπετε το background που έχω φτιάξει, είναι ωραίο για τα δικά μου γούστα, δεν ξέρω αν σας αρέσει. Όχι, το έχετε δει και σε άλλα βίντεο, απλά νομίζω τώρα είναι λίγο πιο καθαρό και θα έρθει και το room tour, όπως λέτε οι περισσότεροι στα σχόλια. Ας πάμε όμως να δούμε τι ήρθε. Το πρώτο πράγμα που ήρθε είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ σας το είχα δείξει στο βίντεο το eBay αλλιώς, που σας έδειχνα κάποιες προτάσεις. Ενώ αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι μία από αυτές τις προτάσεις. Οπότε πάμε να δούμε και μαζί τι είναι. Να σας το δείξω. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι, μεταξύ θα πετάω κάτω, κλάιν μάιν, θα σκουπίσω μετά. Αυτό εδώ λοιπόν, το οποίο θα μπει και στο αυτοκίνητο, όπως έχετε καταλάβει αν το θυμάστε, είναι ένα όμορφο, μπαίνει στην πλάτη του αυτοκίνητου βασικά. Μπαίνει στην πλάτη του αυτοκίνητου και εδώ πέρα βάζετε διάφορα πραγματάκια, το ποτό σας ίσως, όσοι κάθεστε στο πίσω, τα χαρτομάντιλά σας, διάφορα περιοδικά βιβλία. Η αλήθεια είναι ότι στο link το έδειχνε λίγο πιο ποιοτικό. Αυτό φαίνεται λίγο πιο, δεν ξέρω, λίγο περίεργο το υφασμά του, είναι σαν, σαν χαρτόνο υφασμάτινο. Τέλος πάντων, έχει τσαλακωθεί κιόλας, ελπίζω να στρώσει στην πλάτη του αυτοκινήτου. Το ήθελα δοκιμαστικά, πιάνει, αν δεν κάνω λάθος, από πίσω με αυτά εδώ τα αυτάκια και κουμπώνει από πίσω με τα λαστιχά και αυτά. Οπότε, εντάξει, για τα λεφτά του νομίζω είναι καλό deal, έχει και πιο ακριβά και πιο ποιοτικά, έχει και πιο φθηνά. Το επόμενο πιάνο είναι αυτό εδώ. Εντάξει, για κάποιο λόγο είναι ωραίο να γυρνίζεις βίντεο όρθιος. Α, ωραία, ήρθε επιτέλους. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι DisplayPort του HDMI adapter. Όσοι έχετε καινούριες κάρτες γραφικών, θα έχετε προσέξει ότι έχουν αλλάξει λίγο τα ports από πίσω. Δεν έχουν δύο HDMI πολλές από αυτές. Έχουν DisplayPort και DVI πολλά και ένα HDMI. Έτσι, επειδή έχω δύο οθόνες με HDMI, ήθελα να πάρω αυτό εδώ, το converter, από DVI, από, συγγνώμη, DisplayPort σε HDMI. Είχα πάρει έναν άλλον που ήταν σαν φλασάκι, αλλά δουλειά δεν έκανε, δεν δούλεψε ποτέ. Οπότε ήθελα να δοκιμάσω αυτόν, είναι από ψηφιακό σε ψηφιακό σήμα, οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα λειτουργήσει. Κυρίως γιατί ήθελα να ανεβάσω λίγο την διαμεταγωγή που έχει η πληροφορία από τη μία θύρα στην οθόνη, γιατί μου κάνει κάποια νουμεράκια και πιστεύω ότι φταίει αυτό. Οπότε είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, κονβέρτορες. Το CheckTechNow ιδρύθηκε πάνω στους κονβέρτορες. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι... Τι είναι αυτό? Και γιατί είναι αυτό εδώ? Α! Λοιπόν, ναι. Είχα ένα πρόβλημα. Ένα από τα Game Boy μου, ένα DS, είχε πρόβλημα, ενώ δεν το ξέρα, δεν το είχα προσέξει. Όταν βάζεις το φορτιστή να φορτίσει, δεν λειτουργεί. Υπέθεσα ότι κατά πάσα πιθανότητα φταίει το βίσμα, είναι χαλασμένο. Έτσι αγόρασα δύο ανταλλακτικά βισματάκια για να τα κουμπώσω πάνω στην πλακέτα, να βγάλω τα παλιά και να τα φτιάξω. Αρκετά οικονομικά, νομίζω 2-2,5 ευρώ κάνουν και τα δύο. Θα σας τα έχω τα link στην περιγραφή όσοι ασχολείστε. Γενικά το eBay είναι καλό για όσους αγοράζετε parts. Όσοι θέλετε να ασχοληθείτε με ανταλλακτικά, με να φτιάξετε πραγματάκια, είναι ό,τι πρέπει. Πάμε στο επόμενο. Α, ήρθε. Λοιπόν, το οποίο είναι πολύ καλά τυλιγμένο, αν και πολύ ψεύτικο φαίνεται, πλαστικό χάρτινο. Λοιπόν, σαν να είναι από PCB πλαστικό, βασικά πλαστικό από PCB είναι. Είχα δείξει πριν από καιρό ένα χάρακα, αυτόν εδώ, ο οποίος χάρακας, έλεγα πω τι ωραίος που είναι, οικονομικός, θυμίζει κυκλώματα. Λοιπόν, επειδή το ξαναέψαξα, ο συγκεκριμένος χάρακας, και να σας τον δείξω, αν μπορείτε να τον δείτε και φαίνεται καλά, έχει διάφορα σημάδια επάνω για να, και αποστάσεις για να μπορείτε να προγραμματίσετε και να τσεκάρετε κυκλωματάκια
τα οποία θα χρησιμοποιήσετε για τη σύνθεση Arduino και όχι μόνο, ή Raspberry. Οπότε, αν ασχολείστε με ηλεκτρονικά, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πιο πολύ για παιχνίδι ή εφετζίδικος, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείς αν ασχολείσαι με τέτοιου είδους ηλεκτρονικά. Και νομίζω έχω κι άλλον έναν, αυτός είναι ο πιο σύνθετος. Μικρά πακετάκια. Α, άλλο ένα ανταλλακτικό. Αυτό εδώ είναι ο σταυρός, το πλαστικό κάτω από το σταυρό και το D-pad που έχει το DS. Θέλω να αλλάξω και τα λαστιχάκια, γιατί νομίζω ότι τα λαστιχάκια τα πατάς και χάνει η κλικ, οπότε έχουμε restoration φάση με όλα αυτά. Αρκετά οικονομικό και αυτό, αν και το συγκεκριμένο είναι λίγο σπάνιο, πρέπει να πάρεις όλο το πακέτο για να μπορέσεις να το χρησιμοποιήσεις. Και ναι, λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο θα χρησιμοποιήσω από σήμερα κιόλας. 4 στυλό, ραπιδογράφη, θα ανοίξω τον έναν. Έχετε δει κατά το παρελθόν, έχω πάρει πάρα πολλούς τέτοιους, 80 λεπτά και στο προηγούμενο νομίζω eBay το έχετε τσεκάρει. Ο συγκεκριμένος είναι 0.2, είδα ότι οι 0.2 με βολεύουν ιδανικά όταν γράφω και επειδή τους τελειώνω συνέχεια είναι ό,τι πρέπει. Επίσης διαπίστωσα ότι όλα αυτά τα γράμματα που έχει τα γιούν και αυτά είναι fake, δηλαδή μπορούν να ξεβάψουν, που σημαίνει ότι δεν είναι original rapid γράφει, γι' αυτό και έχουν οικονομικά. Αλλά με 80 λεπτά δεν μπορείς να πέσεις και πολύ έξω, δηλαδή σκεφτείτε και οι 4 μαζί κάνουν όσο κάνει ένας original, οπότε είναι αρκετά καλή. Είχα πάρει της Mitsubishi έναν, ο οποίος δεν μου άρεσε, όμως αυτή είναι ιδανική. Του συνιστώ εάν γράφετε ή ζωγραφίζετε, αξίζουν για μένα. Και περνάμε στο επόμενο. Αυτό σας το είχα δείξει επίσης, ένα Wi-Fi adapter-άκι, κεραιούλα είναι, το βάζεις πίσω από το λάπτοπ σου και έχεις ασύρματη σύνδεση στο modem σου αν ο υπολογιστής σου δεν έχει. Οπότε νομίζω ότι και αυτό αξίζει. Για να δούμε και το επόμενο. Πάλι άλλος ένας στυλός, αυτός γιατί ήρθε χωριστά, τι φάση. Το ίδιο στυλός με πριν είναι, ο ίδιος ραπιδογράφος. Σκέφτομαι, επειδή είναι μικρά τα πακέτα, να τα κάνω όλα με τη μία, αλλά ναι. Λοιπόν, μετά είναι αυτό, το οποίο είναι από τα τελευταία που παρήγγειλα. Αλλά θα ανοίξουμε προσοχή γιατί θα τα χάσουμε όλα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι τα μπελάκια, τα οποία βάζεις πάνω σε κλειδιά, οτιδήποτε, για να μην τα χάνεις. Ήταν αρκετά φθηνά, νομίζω οι 2-3 ευρώ τα 100, τα 50, πόσο ήταν, δεν θυμάμαι τώρα. Πήρα μια σακούλα, επειδή τα βρήκα αρκετά φθηνά, θα χρησιμοποιήσω λίγα από αυτά, αλλά είναι αρκετά χρήσιμα, τουλάχιστον αν έχεις πολλά κλειδιά ή δεν θες να χάνεσαι οτιδήποτε, θα βρουν καλή χρήση. Ήθελα να πάρω τα άλλα, τα πολύ λεπτά που τα έχετε δει, αλλά η ποιότητά τους, ενώ είναι καλά, φεύγει από μέσα το χαρτάκι όσοι έχετε δει από αυτά τα συγκεκριμένα, οπότε δεν μ' άρεσαν ποτέ ιδιαίτερα. Αυτά είναι λίγο καλύτερα, πιο ποιοτικά και αρκετά οικονομικά. Στο επόμενο έχουμε ένα λουράκι. Α, όχι, δεν είναι το λουράκι αυτό. Ναι, λοιπόν, στο επόμενο έχουμε αυτά εδώ. Τι είναι αυτά εδώ, γιατί το σκίσα λίγο. Αυτά εδώ είναι πλαστικά, είναι 3M το αυτοκόλλητο από πίσω, τα οποία μπαίνουν στις πόρτες του αυτοκινήτου από το πλάι, έτσι ώστε όταν ανοίγετε την πόρτα να προστατεύεται, να χτυπάει το πλαστικό και να μην χαλάει η πόρτα. Είναι αρκετά οικονομικά και αρκετά ωραίο το σχέδιο, πάει και με το αυτοκίνητο. Ήθελα να βάλω γιατί πολλές φορές στο πάρκινγκ κυρίως και μια φορά ή όταν πάω να παρκάρω πολύ κοντά σε κάτι, ένα τοίχο ή οτιδήποτε, η πόρτα βρίσκει και δεν θέλω να την γρατζουνίσω, οπότε είναι αρκετά οικονομικά και εντάξει. Συνεχίζοντας, αυτό είναι καλά πακεταρισμένο. Α, είχα πάρει δύο τέτοιες. Ήρθε η μία, είναι επίσης κεραιούλα. Είναι, αυτή όμως έχει το καλό ότι μπορεί να βάλει και εξωτερική κεραία. Δηλαδή είναι το κύριο σώμα, η κεραία, η οποία έχει πλήρη συμβατότητα με Linux, που σημαίνει ότι τυπικά μεταξύ μας, αν θέλετε να σπάτε δίκτυα με backtrack, είναι ότι καλύτερο.
και μπορείτε να συνδέσετε και μια εξωτερική κεραία. Αλλά ξαναεπιστρέφουμε. Αρκετά οικονομικά, 2-3 ευρώ και να γνωρίζετε αυτόματα από Linux που συμφέρει. Είχα πάρει δύο μικρές και δύο τέτοιες. Στο επόμενο. Α, επίσης για το αυτοκίνητο. Λοιπόν, αυτό μπαίνει πάνω στη μάσκα του αυτοκίνητου. Αυτό που έχει για τον ήλιο, το δεν θυμάμαι πώς λέγεται, και το καρφιτσόνις, και αφού μπει, κάπως έτσι σκεφτείτε, εδώ πέρα, αφού καταλάβω πώς το ανοίγεις, και καλά, υποτίθεται ότι βάζεις τα γυαλιά σου κάπως έτσι, ναι, βάζεις τα γυαλιά σου για να τα κρατάει επάνω, ώστε παμπαπ τα βάζεις και τα βγάζεις. Χρήσιμο, γιατί πάντα έχω ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου μέσα στο αυτοκίνητο, οπότε ήθελα να το δοκιμάσω κιόλας, θα βρει χρήση. 20 πακέτα έχω εδώ, θα τα ανοίξω και τα 20, θα ανοίξω και τα 20, δεν βαριέσαι. Κι ας βγει λίγο μεγάλο, ας το κάνουμε τζάμπο το eBay αυτό. Α, επίσης, ένα μπρελόκ πεζό. Έχω αγοράσει πρόσφατα ένα μεταχειρισμένο πεζό, οπότε γιατί όχι, έτσι για την πλάκα και μόνο, ναι. Next. Ο δεύτερος χάρακας, ο οποίος είναι πολύ πιο ωραίος, δεν ξέρω αν μπορείτε να εστιάσει καλά να τον δείτε, σε σχέση με αυτόν εδώ. Είναι πιο μικρός, πιο compact, αλλά είναι πολύ πιο όμορφος. Προσωπικά μου αρέσει γιατί έχει πάνω όλα τα τσιπάκια, όλα τα οτιδήποτε χρειάζεται πληροφορίες ώστε να τα έχεις μπροστά σου, ρε παιδί μου, να ξέρεις τι και πώς και γιατί. Διαστάσεις. Είναι ωραία και πολύ φθηνή και οικονομική. Μετά στο επόμενο. Αχα, επιτέλους κάτι άλλο που περίμενα. Πρόσφατα πήρα, να σας δείξω, πήγα το PlayStation και ήταν 4, έβαλα και στο Xbox το 360 που έχω το χειριστήριο για το PC. Αυτά εδώ τα πλαστικάκια. Και έχασα το ένα, έπεσε, θα το μαζέψω μετά. Τα οποία είναι για να κάνουν καλύτερο grip, να βοηθάνε το grip. Και βρήκα ένα πακέτο με πάρα πολλά, τα οποία έχει και έχει πιο μεγάλα για να μπορείς να ρυθμίζεις καλύτερα το ύψος και αυτά. Βοηθάει σε κάποια FPS ή όχι. Αρκετά οικονομικά όλα αυτά. Links να τη θυμίζω στην περιγραφή από ό,τι είδατε και θα δείτε. Επίσης, αυτά τι είναι. Αυτά είναι επίσης το ίδιο μοτίβο, αλλά είναι για το PSV. Πλάκα-πλάκα, ναι, για το PSV είναι. Not bad. Είναι χρήσιμο, μετά από τόσα PSV που έχω θα βρουν χρήση και αυτά. Έχει τίποτα άλλο μέσα. Επίσης βλέπω ότι δεν έχουν έρθει οι μισές κεραίες που έχω παραγγείλει. Επίσης, ναι, είχα παραγγείλει 3 magnetic clubs. Είναι, είχα πάρει ένα, το χρησιμοποιώ, μου άρεσε. Και το πήρα και άλλες 3 φορές, να σας δείξω τι είναι. Είναι αυτό εδώ. Ελπίζω να μην πέσουν, να τα χάσουμε. Είναι αυτό εδώ. Το βάζεις αυτό στο γραφείο σου. Βάζεις αυτό στα καλώδια σου. Έχει σε 3 μεγέθη, μικρό, μεσαίο, μεγαλύτερο. Και αυτό είναι σκέτο μόνο του μαγνητικό πλαστικό. Έχει πλαστικό και μέσα μαγνήτρια, παιδί μου. Το βάζεις στο γραφείο σου, το βάζεις στο καλώδιο σου και γκντάπ πάει και κολλάει επάνω. Είναι αρκετά πρακτικό. Έχει βοηθήσει αρκετά. Αρκετά οικονομικό, 1 ευρώ. Οπότε, ναι, γιατί όχι, πήρα 3. Έχουμε και τίποτα άλλο. Έχουμε και το τελευταίο πακέτο. Πλάκα-πλάκα πολλά άνοιξε σήμερα. Αλλά πρέπει να μπουν οι αξιολογήσεις, οπότε no worries. Είναι αυτά εδώ. Αυτά εδώ λοιπόν είναι, να σας δείξω κιόλας. Μπαίνει, όσοι ταξιδεύετε πολύ, είστε αναπληρωτές ή οτιδήποτε, ή στρατιωτικοί. Και το έχασα στο δρόμο τώρα. Όσοι λοιπόν ταξιδεύετε πολύ, έχετε την ανάγκη πολλές φορές να κρεμάσετε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου σας διάφορα πραγματάκια. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η ποιότητά τους δεν είναι τόσο καλύτερο που το βλέπω. Αλλά τέλος πάντων, αυτό μπαίνει πίσω στο κάθισμα και εδώ μπαπ, κρεμάς, μπαίνει στο σιδεράκι που κρατάει το κεφαλάρι του καθίσματος και κρεμάς οτιδήποτε θες. Αλλά έτσι όπως το βλέπω είναι fake, ψεύτικο όσο δεν πάει, οπότε μάλλον πάνε για refund αυτά, χάλια. Και αυτά ήτανε, δεν βλέπω κάτι άλλο και όπως το κόβω δεν έχουν έρθει πολλά αντικείμενα, οπότε πρέπει να πάω να τσεκάρω να δω αξιολογήσεις. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε σε ένα άλλο unboxing, παιδιά, να έχετε μια όμορφη μέρα.
Τσεκ τεκνά ο Κώστας, τσεκάρετε την περιγραφή αν θέλετε κάποια από αυτά να τα δείτε. Και τα λέμε. Ελπίζω να σας άρεσε, λίγο διαφορετικό, βλέπετε και το background, να μην βαριέστε. Αυτό. Γεια σας.